τσουρέκια χωρίς ζάχαρη λευκή, αλλά με στέβια και μάλιστα καστανή. Και πλεχτά και γεμιστά, χωρίς μίξερ και με δύο φουσκώματα μόνο. Στο κανάλι μας επίσης θα βρείτε τσουρέκια με 3 κιλά αλεύρι, με 1,5 κιλό αλεύρι, με μισό κιλό μικρά. Επίσης θα βρείτε βίντεο με διάφορες πλεξούδες με 2, 3, 4, 5 και 6 κορδόνια, καλαθάκι, καθώς και κουλουράκια πασχαλινά και τσουρεκένια, γεμιστά με κρέμα, ηλιολούλουδα, σε σχήμα πουλιών. Πολλά ακόμη και tips για πετυχημένα 100% τσουρέκια. Πάμε στη σημερινή συνταγή. Κοσκινίζουμε 1 κιλό αλεύρι και μία κούπα ακόμη. Βάζουμε ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι. Από 4 μέτρια αυγά αφαιρούμε μόνο τον ένα κρόκο για να τον αλείψουμε στα τσουρέκια. Βάζουμε 2 κουταλιές νερό και το αραιώνουμε. Το φυλάμε στο ψυγείο με μεμβράνι σκεπασμένο. Πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε μία κούπα χλιαρό γάλα και 2 φακελάκια 16 γραμμάρια ξηρή μαγιά ή 50 γραμμάρια νοπή μαγιά θα τη διαλύσετε μέσα. 1-2 κουταλιές μέλι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε μία κούπα γιαούρτι 200 γραμμάρια, αν είναι δυνατόν χλιαρό να είναι και αυτό ή σε θερμοκρασία δωματίου, είτε είναι στραγγιστό είτε φρέσκο, 3 αυγά μαζί και το ασπράδι του τέταρτου αυγού. Ανακατεύουμε και χτυπάμε με το χέρι, δεν χρειαζόμαστε μίξερ, πανεύκολα με 2 φουσκώματα θα είναι αυτό το τσουρέκι. Θα προσθέσουμε 1,5 κούπα καστανή στέβια ή λευκή στέβια 300 γραμμάρια. Ή 2 κούπες λευκή κρυσταλλική αν εσείς θέλετε. Ανακατεύουμε να διαλυθεί καλά. 1 κουταλάκι κοπανισμένη μαστίχα με ζάχαρη. 1 γεμάτο κουταλάκι μαχλέπι και 1 γεμάτο κουταλάκι κακουλέ. Θα δείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας περισσότερες εναλλακτικές και λεπτομέρειες για τη συνταγή. Και αρχίζουμε σταδιακά να προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε, όταν δυσκολεύει αρχίζουμε να ανακατεύουμε με το χέρι. Προς το τέλος που πάει να τελειώσει το αλεύρι θα προσθέσουμε σταδιακά λιωμένο ελαφρώς βούτυρο αγελαδινό. 1 αλεύρι, 1 βούτυρο μέχρι να μας τελειώσουν και τα 2. Εμένα μου πήρε 1 κιλό αλεύρι, μπορείτε να βάλετε και για όλες τις χρήσεις ή αυτό που είναι για τσουρέκια, το σκληρό. Και 1 κούπα ακόμη, περίπου 150 γραμμάρια. Αυτό εξαρτάται από τα αυγά σας. Αν είναι μεγάλα, μπορεί να χρειαστείτε μία γεμάτη κούπα 150 και 200 γραμμάρια επιπλέον. Αν είναι μέτρια, όσο εγώ, τα δικά μου ήταν μέτρια. Ή αν είναι μικρά, μπορεί να σας στάσει και το 1 κιλό. Καλύπτουμε με μεμβράνη και την τρυπάμε για να αναπνέει. Και θα βάλουμε τώρα σε ζεστό μέρος. Εγώ τι κάνω αυτό με την κουζίνα που την προθερμένω στους 50 βαθμούς, κλείνω και αφήνω μόνο τις λάμπες. Και κοιτάξτε τι έγινε. Χύθηκε και το μάζευα από το φούρνο. Ανοίγουμε, βάζουμε σε μια λαδωμένη επιφάνεια. Σημώνουμε λίγο και παίρνουμε τώρα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, 300 γραμμάρια περίπου. Θα κάνουμε ένα κορδόνι μακρύ το οποίο θα πλέξουμε με βελόνες, χοντρές ή 2 ξυλάκια και θα βάλουμε, θα το περάσουμε δηλαδή μία πάνω, μία κάτω από τις βελόνες, μία πάνω, μία κάτω, κυριολεκτικά το πλέκουμε έτσι απλά. Οι βελόνες μας είναι βουτυρωμένες για να ξεκολλήσει πιο εύκολα και το βάζουμε σε μία φόρμα με αντικολλητικό χαρτί για να φουσκώσει. Το αφήνουμε στην άκρη. Επίσης στο κανάλι θα δείτε με 3 κορδόνια, με 4, 5, 6, θα δείτε τα link κάτω από το βίντεο στην περιγραφή για κάθε βίντεο και για το playlist τσουρέκια κουρασάν, όπου θα τα δείτε όλα μαζεμένα. Επίσης θα βρείτε γεμιστά, με σοκολάτα, με 3 κορδόνια, με 1 κορδόνι. Πάμε τώρα στο γεμιστό το σημερινό, παίρνουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Το ανοίγουμε με χοντρό πλάστη σε ορθογώνιο σχήμα. Και στη μέση θα βάλουμε
μισή κούπα ξηρούς καρπούς ή και αποξηραμένα φρούτα ανακατεμένα και 8 κομμάτια περίπου μικρά από σοκολάτα, είτε είναι μαύρη είτε είναι λευκή. Με μαχαιράκι χαράζουμε από το πλάκι από τις δύο πλευρές τη ζύμη σε 8-9 μέρη. Και θα αρχίσουμε να τα αγκαλιάζουμε ανά δύο τα ζευγάρια. Παίρνουμε τις λωρίδες δηλαδή αγκαλιαστά, τις πηγαίνουμε προς τα μέσα. Το ίδιο κάνουμε μέχρι να τελειώσουν. Και θα πλέξουμε τώρα ένα πλεξουδάκι από πάνω. Τι θα κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο ζευγάρι. Θα το πάμε προς τα πάνω σταυρωτά. Θα κλείσουμε από κάτω με το πρώτο ζευγάρι. Θα φέρουμε το δεύτερο ζευγάρι ανοιχτό μπροστά. Και ξανά πάλι πίσω σταυρωτά. Κλείνουμε με το προηγούμενο. Επαναφέρουμε ανοιχτά. Και ούτω καθεξής. Μία πάνω, μία κλείνουμε, μία ανοίγουμε. Είναι εύκολο. Πολύ εύκολο, αρκεί να ακολουθείτε αυτό το τρίπτυχο. Επάνω, κλείνουμε, ανοίγουμε. Να δούμε στα γρήγορα άλλη μία πλεξούδα με λευκή σοκολάτα αυτή τη φορά. Επίσης, αν θέλετε ομοιόμορφη μεγάλη πλεξούδα με τρία κορδόνια, μπορείτε να κάνετε το εξής. Βάζετε τα τρία κορδόνια σταυρωτά στη μέση και μετά τα πλέκετε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι είναι ίδια παντού, από τη μία άκρη ως την άλλη. Την τυλίγουμε και τη βάζουμε σε ταψί με ένα αυγό. Σκεπάζουμε με πετσέτα και βάζουμε ξανά σε ένα ζεστό μέρος στη κουζίνα με τις λάμπες που είχαμε προθερμάσει στους 50 βαθμούς για 30 λεπτά. Βγάζουμε και αλήφουμε με τον αραιωμένο κρόκο που είχαμε φυλάξει στο ψυγείο. Πασπαλίζουμε με σουσάμι ή με φιλέ αμυγδάλου ή με λίγο παπαρουνόσπορο, ό,τι θέλετε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς, χωρίς αέρα, και αν έχετε δυνατό φούρνο βάζετε και ένα χαρτί από πάνω. Οι χρόνοι διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του τσουρεκιού. 30 λεπτά θα χρειαστούμε για τις μικρές, 45 για τις μέτριες πλεξούδες και 50 έως και μία ώρα για τις μεγάλες. Βγάζουμε, αφήνουμε σε μία σχάρα να κρυώσουν και μετά κόβουμε. Να έχετε ένα ήσυχο, ειρηνικό Πάσχα, όμορφη Ανάσταση και τα λέμε στα σχόλια. Γεια χαρά σε όλους!